Για μία ακόμα χρονιά οι ανακοινώσεις για τις θέσεις ευρεφονηπιακού σταθμού συνοδεύτηκαν από διαμαρτυρίες. Και αυτό γιατί πολλοί από τους γονείς, παρά το γεγονός πως απέκτησαν το περιβόητο κουπόνι βάουτσερ, μάταια έψαχναν για έναν παιδικό σταθμό στη γειτονιά τους που να έχει θέσεις προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες τους. Το ζήτημα διαχρονικό. Το δήλωσαν και οι μητέρες από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος που έδωσαν βροντερό παρόν εν μέσω διαμαρτυρίας στα γραφεία της ΟΠΑΦΜΑΗ. Η εξήγηση από ό,τι φαίνεται απλή. Τα βάουτσερ που δόθηκαν ήταν πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούσαν να καλυφθούν. Πολλά παιδιά έχουν μείνει εκτός παιδικών σταθμών. Ακόμη και παιδιά που πήραν βάουτσερ δεν βρίσκουν κάποιον δημοτικό ή ιδιωτικό παιδικό σταθμό ώστε να βάλουν το παιδί τους. Και φυσικά και μέσω της διαδικασίας του Δήμου έχουν μείνει απ' έξω τα περισσότερα παιδιά. Οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες από τις υπάρχουσες και υλικοτεχνικές υποδομές και προσωπικού. Και ζητάμε εδώ πέρα όλες οι μητέρες που ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε σήμερα το αυτονόητο, δηλαδή τα παιδιά μας να μπουν σε μια δομή ευρεφονηπιακού σταθμού από αυτή την ηλικία. Εγώ είμαι και εκπαιδευτικός, οπότε αντιλαμβάνομαι την ανάγκη το παιδί να μπει σε μια δομή όπου θα αρχίσει να αναπτύσσεται ψυχοσωματικά έτσι όπως θα πρέπει. Για καθεστώς που ευθύνεται το αρμόδιο Υπουργείο, κάνει λόγο ο πρόεδρος της ΔΟΠΑΦΜΑΗ, κύριος Φακουρέλης, που στέλνει μήνυμα για την άμεση κάλυψη των αναγκών σε πόρους και υποδομές προς όφελος των οικογενειών του Ηρακλείου. Τους δεχτήκαμε, τους εξηγήσαμε. Γίνεται μια αξιοκρατική επιλογή των ατόμων. Απλώς να σας πω ότι εκεί που πραγματικά έχουν δίκιο, διότι πάρα πολλά βρέφη κυρίως θα μείνουν εκτός των παιδικών σταθμών, ότι πρέπει να πιέσουμε την κυβέρνηση. Έδωσαν πάρα πολλά βάουτσερ, τα οποία δεν αντιστοιχούν. Ξέρουν πολύ καλά ότι εμείς παίρνουμε 1.000, το πολύ 900 παιδιά μέσω βάουτσερ. Και αυτοί δώσανε περίπου 1.600 βάουτσερ. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει πίεση προς την κυβέρνηση να δημιουργηθούν πόροι και χώροι για νέες δομές σε αυτό το κλάδο. Τώρα εδώ πέρα μας είπαν ότι οι θέσεις θα είναι ακόμη λιγότερες από τις ήδη από τις θέσεις που έχουν εξαγγελθεί, οπότε πρέπει να δούμε πώς θα λυθεί και αυτό, γιατί σημαίνει ότι θα υπάρχει ακόμα μικρότερος αριθμός παιδιών που... και κυρίως βρεφών. Είναι ευθύνη της πολιτείας, ας πούμε, και το πώς θα φτιαχτούν νηπιαγωγεία ώστε τα παιδιά μας να μην στηβαχτούν του χρόνου σε κοντέινερ και σε ακατάλληλα κτίρια, γυμνάσια, λύκεια, σε αυλές οικοπαίδων κρατικών, ώστε να θεωρούνται αυτά ότι είναι τα νηπιαγωγεία. Και πρέπει να γίνει η πρόβλεψη από τώρα, να πιέσουμε, εμείς ήρθαμε αυτό να πιέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Τα παιδιά μας να έχουν την παιδεία που τους αξίζει. Ο κύριος Φακουρέλης άφησε ανοιχτό πάντως το παράθυρο να υπάρξει προσεχώς μια δεύτερη επιλογή μεταξύ των δικαιούχων. Ακόμα δεν έχει τελειώσει η επιλογή και τώρα αυτή τη στιγμή δίνουμε τη δυνατότητα να υπάρχει μια δεύτερη κατανομή, δεύτερη αξιοκρατική πάλι επιλογή για όσες κοπέλες έχουν ξεχάσει κάποια πιστοποιητικά. Θα υπάρξουν ακυρώσεις, θα υπάρξουν παιδιά που θα πάνε στον νηπιαγωγείο, οπότε θα δημορφωθούν νέες θέσεις.